κάνεις ερώτηση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρυπάρη. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο Open Water που διοργάνωσε η ομάδα σας, ο ναυτικό Έαντας Σύρου. Θα θέλαμε το σχόλιο σας, αν πήγανε καλά τα πράγματα, είδαμε τα παιδιά χαρούμενα. Φέτος πήγαμε πολύ καλά, είχαμε πάνω από 65 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες και ειδικότερα στις μικρές. Νομίζω ότι στέφτηκαν από επιτυχία οι αγώνες. Θα τολμήσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για το καλό των παιδιών. Ως Έαντας Σύρου, ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν στο να διοργανώσουμε αυτή την αθλητική εκδήλωση το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, ο οποίος ήρθε να μας ελέγξει και να μας πει τη γνώμη του σχετικά με τους αγώνες. Μας έδωσε τα συγχαρητήριά του, οπότε καταλαβαίνετε ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης για την βοήθειά τους στη συνδιοργάνωση. Όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να δώσω στο νεόριο Σιρτιά Σύρου στην ONEX για την ευγενική χειρονομία που έκανε να μας βοηθήσει με ένα χρηματικό ποσό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα του αγώνα. Φοιτητές, χρονομέτρες, νευροσώστες, γιατρούς και ό,τι άλλα έξοδα είχαμε στο να γίνει αυτή η διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που συμμετείχαν, συγχαρητήρια σε αυτά και στους προπονητές τους και τώρα ο Έαντας Σύρου ετοιμάζεται για τη μεγάλη διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συλλόγων Θάλασσας αλλά και συλλόγων που κολυμπάνε σε κολυμπητήρια λιγότερο από 3 μήνες σε όλη την Ελλάδα, που θα γίνει στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο κολυμπητήριο της ΙΤΕΑΣ. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι καλά προετοιμασμένα και θα πάνε, πιστεύω ότι θα πάνε αρκετά καλά. Μαζί μας στην αποστολή, εκτός από τα παιδιά του Έαντας Σύρου, θα έχουμε και 4 παιδιά από το ναυτικό όμιλο Σύρου, τα οποία προπονούνται με τη δική μας ομάδα και θα κολυμπήσουν με τα χρώματα του ναυτικού όμιλου Σύρου. Θέλω να πιστεύω ότι από την επόμενη χρονιά, αν είναι δυνατόν το κολυμπητήριο να διευρύνει το ωράριό του ως προς τη λειτουργία του, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο σωστή δουλειά. Με 2,5 και 3 μήνες λειτουργία δεν μπορείς να κάνεις σωστή δουλειά. Θα την πω τη λέξη και ας με παρεξηγήσουν, αυτά είναι μπαλώματα. Ο αθλητισμός θέλει θυσίες και άμα δεν κάνουν και οι αιρετοί θυσίες, όπου και αν ανήκουνε, δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Όμως και αυτό το λίγο που λειτουργήσε, εμείς από την πλευρά μας τους ευχαριστούμε. Και τους ευχόμαστε να έχουν κουράγιο, να μπορούν να υλοποιούν και τα δικά τους σχέδια, αλλά και τα σχέδια των αθλητικών συλλόγων και τις φιλοδοξίες των μικρών αθλητών, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γρυπάρη και πάλι συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη διοργάνωση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τα ΜΕΕ που μας κάλυψαν εδώ την εκδήλωση και τους εθελοντές μας πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.